Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Οι κάλπες της 21ης Μαΐου δεν εξέλεξαν κυβέρνηση. Το ζητούμενο αυτό ανατέθηκε στις κάλπες της 25ης Ιουνίου. Είχαμε σήμερα εκ νέου τη διάλυση της Βουλής μετά την χθεσινή ορκομοσία. Παρ' όλα αυτά, οι εκλογές 21ης Μαΐου επιβεβαίωσαν ότι η σημερινή Ελλάδα έχει όλο και μικρότερη σχέση με την μίζερη, μνησίκακη και ταπεινωμένη χώρα της προηγούμενης δεκαετίας. Ακόμα και ήρωες, εντός εισαγωγικών η λέξη ήρωες, εκείνης της εποχής ξεθόρυγαν στα μάτια των τελευταίων θαυμαστών τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι κανονικές εκλογές σε μια χώρα υπό κανονικές συνθήκες έφεραν ένα ακόμη μεγάλο βήμα στην κατεύθυνση της κανονικότητας. Γιατί επικύρωσαν ότι η Ελλάδα άλλαξε και θα συνεχίσει να αλλάζει. Από την άλλη πλευρά, οι επιφυλάξεις και οι ανησυχίες για τις ισχυρές πλειοψηφίες και τα μεγάλα πλειοψηφικά κόμματα. Επιτρέψτε μου που επικαλείται η αντιπολίτευση, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν πείθουν κανέναν, γιατί το 54,37% του Κωνσταντίνου Καραμαλή, το 40,07% και το 46,88% του Ανδρέα Παπανδρέου, το 46,89% του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το 43,79% του Κώστα Σιμίτη και το 45,36% του Κώστα Καραμαλή δεν γέννησαν δικτατορίες, αλλά αντίθετα εδραίωσαν τη σύγχρονη δημοκρατία μας. Έβαλαν τη χώρα στον 21ο αιώνα και με όλα τα λάθη ή τις παραλήψεις τους ανέβασαν στο επίπεδο ανάπτυξης που βρίσκεται σήμερα η πατρίδα μας. Διότι αν φτάσουμε, Σταύρο, στη δημοκρατία να παραπονιόμαστε για τη διαμόρφωση μιας ευρείας πλειοψηφίας, τότε τι μένει? Αυτό που μένει είναι να δούμε το αποτέλεσμα της κάλπης της 25ης Ιουνίου. Καλησπέρα, Χρήστο. Εμείς συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Μία κάλπη που είναι άδεια. Αυτό είναι ένα γεγονός. Ξεκινάμε από το μηδέν. Ναι. Το τι θα γίνει, κατ' εμέ, αντίπαλος όσον αφορά τουλάχιστον στη Νέα Δημοκρατία είναι ο εφησυχασμός και κάποια κρούσματα λαζονίας τα οποία εκτιμώ ότι υπήρξαν. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τώρα για να μιλούμε ακριβώς, προσπαθεί να τα σταματήσει εν τη γενέση τους. Που και πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν μία απέλπιδα προσπάθεια για να βρουν τα πατήματά τους. Θεωρώ ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος και πολύ μεγάλο το κενό που πρέπει να καλυφθεί. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, Χρήστο, το ζητούμενο είναι με ασόλα η οικονομία. Είναι η σταθερότητα, είναι το σήμερα και η επόμενη μέρα. Και νομίζω πως ο εξαιρετικός μας προσκεκλημένος απόψε έχει να πει πολλά πάνω σε αυτό. Χρήστο. Ακριβώς. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο στην Ατλας Τηλεόραση τον κύριο Σίμω Διαμαντίδη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων. Κύριε Διαμαντίδη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Να δούμε τις σταύρο τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Το νούμερο ένα. Ακριβώς. Εν μέσω μάλιστα προεκλογική περίοδου, κύριε πρόεδρε. Η ελληνική οικονομία, όπως δείχνουν τα πράγματα, αντέχει. Οι εξαγωγές αυξάνονται. Οι επενδύσεις έχουν αρχίσει με μια στασιμότητα που είχαν λόγω του πολιτικού, λόγω των εκλογών. Έχουν αρχίσει ήδη να ζεσταίνονται. Και αν θα υπάρξει ένα σταθερό πολιτικό κλίμα, οι επενδύσεις στο επόμενο διάστημα θα εκτοξευθούν. Οι εξαγωγές ήδη ανεβαίνουν. Το πρώτο τετράμινο του 2023 έχουν αυξηθεί 18%. Έχουν αυξηθεί 18% από το ρεκόρ της αύξησης του 2022, που είχαμε 36% αύξηση σε σχέση με το 2021. Η κατανάλωση και αυτή δείχνει ότι είναι σε καλά επίπεδα, γιατί ξέρετε ότι τρεις παράγοντες ανεβάζουν το ΑΕΠ της χώρας. Είναι η κατανάλωση, οι εξαγωγές και οι επενδύσεις. Και έτσι νομίζω ότι θα, αν το επιβεβαιωθεί το πολιτικό κλίμα και η σταθερότητα στην πολιτική διακυβέρνηση, θα έχουμε μια έκρηξη και εξαγωγών και επενδύσεων, αλλά και κατανάλωσης. Είχατε βάλει ένα στόχο φιλόδοξο, νομίζω πέρσι, κύριε πρόεδρε, τα 70 δις ευρώ εξαγωγών το 2030. Είναι εφικτό? Νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε πολύ πιο γρήγορα και μιλάμε για 70 δις όσον αφορά τα προϊόντα. Γιατί οι εξαγωγές, όπως ξέρετε, χωρίζονται σε δύο παράγοντες. Χωρίζονται σε εξαγωγές προϊόντων και σε εξαγωγές υπηρεσιών. Mm-hmm. Μαζί με τις υπηρεσίες, έχουμε φέτος, το 2022, φτάσαμε τα 100 δις. 55 δις φτάσαμε στις εξαγωγές προϊόντων. Και έχουμε βάλει το 2030 να φτάσουμε το 55 δις, να το κάνουμε 70 δις. Αν όμως έχουμε 20% αύξηση φέτος, θα φτάσουμε τα 60-65 δις. Οπότε τα 70 δις θα είναι πολύ πιο γρήγορα. Θα είναι το 2000, παράδειγμα, 26, από ό,τι το βλέπω. Και μας εκπλήσει και εμάς. Είναι σαν το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη αύξηση, και όμως η αύξηση είναι μεγάλη γιατί τα ελληνικά προϊόντα, το ελληνικό brand name πλέον είναι ισχυρό σε όλο τον κόσμο. Το Made in Greece. Να επιμείνουμε λίγο στα πολιτικά, στα προεκλογικά.
Τι προσδοκά η επιχειρηματική κοινότητα από τη νέα κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε? Η επιχειρηματικότητα προσδοκά από τη νέα κυβέρνηση τη στήριξη στην εξωστρέφεια, όπως είναι μέχρι σήμερα. Προσδοκάμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να οδηγηθούν και αυτές προς την εξωστρέφεια. Ξέρετε ότι το 80% των εξαγωγών γίνονται από το 20% των επιχειρήσεων, των μεγάλων επιχειρήσεων. Και στόχος μας είναι, με τη βοήθεια φυσικά της κυβέρνησης, στο επόμενο διάστημα στις εξαγωγές να βοηθηθούν και να φτάσουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να εξάγουν πάρα πολλά σε όλο τον κόσμο. Έτσι θα υπάρχουμε μια μεγάλη ανάπτυξη στη χώρα, γιατί κάθε 4 μονάδες αύξηση των εξαγωγών σημαίνει μία μονάδα αύξηση στο ΑΕΠ. Μία μονάδα αύξηση στο ΑΕΠ σημαίνει 2 δισεκατομμύρια περισσότερο στην κυβέρνηση να μειώσει φόρους και να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη. Και πόσες θέσεις εργασίας μεταφράζεται περίπου αυτό? Μιλάμε για χιλιάδες θέσεις εργασίας. Εμείς και στα ΣΕΒ έχουμε προτάσεις ώστε η ανεργία το 11% σε σχέση με τη ζήτηση των επιχειρήσεων, αν μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε ένα matching, που ο ΣΕΒ εργάζεται πάνω σε αυτό, να οδηγήσουμε την ανεργία σε 2-3%. Πράγμα το οποίο θα μπορεί να συμβεί τα επόμενα χρόνια. Και εδώ υπάρχει ασφάλως ένα ζήτημα, νομίζω, κύριε Πρόεδρε. Χρήστο, εξαγωγές θέλουν παραγωγή, παραγωγή θέλει χέρια και χέρια δεν έχουμε. Έτσι ακριβώς. Εμείς, σαν ΣΕΒ, κάναμε μια πιλωτική έρευνα στα μέλη μας πριν ένα μήνα περίπου και μέσα σε μερικές μέρες απάντησαν 118 επιχειρήσεις του ΣΕΒ, ζητώντας χιλιάδες εργαζόμενους. Και μάλιστα έχουμε από τις επιχειρήσεις του ΣΕΒ τι εργαζόμενους ζητάνε, τι ειδικότητες έχουν αυτοί οι εργαζόμενοι και τι αριθμό. Και μιλάμε για χιλιάδες εργαζόμενους. Είναι και πρόταση του ΣΕΒΕ να γίνει το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, μια καταγραφή των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε πραγματικά νούμερα και σε πραγματικές ιδιότητες. Όταν θα κάνουμε τη διάγνωση, ξέρετε, στην ιατρική, όταν κάνεις μια διάγνωση, είναι η μισή θεραπεία. Όταν κάνουμε λοιπόν τη διάγνωση, μετά θα μπορέσουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων να τις κάνουμε matching, που λέμε, με τους ανέργους. Και έτσι και οι επιχειρήσεις να βοηθηθούν, αλλά και η ενέργεια να πέσει. Πάνω σε αυτό, Χρήστο και κύριε Πρόεδρε, τα νέα από τις εξαγωγές είναι εξαιρετικά. Για να μπορέσουμε όμως να έχουμε αποτέλεσμα, για να μην εξαϊλωθεί αυτή η επιτυχία, πώς μπορούμε να μειώσουμε τις εισαγωγές? Γιατί ακούμε ότι δυστυχώς αυξάνονται κατά πολύ και οι εισαγωγές μαζί με τις εξαγωγές. Θα σας πω ότι και σε αυτό μείναμε έκπληκτοι, διότι το πρώτο τρίμηνο του 2023 οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 20% σε σχέση με το 2022. Και αυτό είναι ένα εκπληκτικό γεγονός. Για πρώτη φορά μειώθηκαν οι εισαγωγές κατά 20%. Και αυτό οφείλεται και στην πτώση των τιμών της ενέργειας και του πετρελαίου. Και ότι οι επιχειρήσεις είχαν τα προηγούμενα χρόνια φτιάξει πάρα πολλά αποθέματα λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν. Πιστεύουμε ότι η παραγωγή στην Ελλάδα αυξάνεται διαρκώς σε προϊόντα που έχουν ζήτηση στο εξωτερικό. Και είναι σίγουρο και το έλλειμμα τραγωσών συναλλαγών θα βοηθηθεί μέσα στο 2023, θα μειωθεί και δεν θα υπάρξει, νομίζω, κανένα πρόβλημα. Θα μου πείτε, τα λέω πάρα πολύ αισιόδοξα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Μιλάμε για τις εξαγωγές, μιλάμε για το ενδιαφέρον των νέων να εργαστούν. Είστε ικανοποιημένος από την ανταπόκριση των νέων ανθρώπων να ζήσουν, να φτιάξουν τη ζωή τους στη χώρα? Θεωρείτε ότι το σημερινό εργασιακό περιβάλλον μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους ή πρέπει να γίνουν βήματα και προς αυτή την κατεύθυνση, να βελτιωθούν οι συνθήκες? Πρέπει οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και να βελτιωθούν οι συνθήκες, όπως το λέτε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Οι νέοι πλέον σήμερα δεν θέλουν να δουλεύουν τα βράδια, να κάνουν, όπως λέμε, τρεις βάρδιες και να δουλεύουν όλο το βράδυ. Οι νέοι θέλουν να έχουν τη ζωή τους και καλώς κάνουν. Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις? Να προσαρμοστούν σε αυτό. Τι κάνουμε στη δική μας επιχείρηση? Αγοράζουμε περισσότερα μηχανήματα ώστε να μπορέσουμε να βρίσκουμε εύκολα εργαζόμενους και να δουλεύουν πρωινές ώρες, άντε και δεύτερη βάρδια. Δεν θέλουν οι νέοι σήμερα να δουλεύουν τα βράδια και να μείνουν στο σπίτι τους, να μείνουν κοντά στα παιδιά τους, κοντά στις γυναίκες τους. Και σε αυτό οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν και θα βρίσκουν και πιο εύκολα εργαζόμενους. Αλλάζουν όλα αυτά. Αλλάζει η νοοτροπία των νέων και πρέπει να προσαρμοστούμε και νομίζω ότι αλλάζει προς τη σωστή κατεύθυνση. Τι σημαίνει η επενδυτική βαθμίδα, η ανάκτησή της για τις ελληνικές εξαγωγές, κύριε Πρόεδρε? Η επενδυτική βαθμίδα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την προσέλκυση επενδύσεων. Να φανταστείτε, ο Πρωθυπουργός που είχε πάει πρόσφατα στην Ιαπωνία, του είπαν οι Ιάπωνες εκεί και ο Ιάπωνες Πρωθυπουργός, θέλουμε να επενδύσουμε στην Ελλάδα, αγαπάμε την Ελλάδα, δεν μπορούμε όμως, το απαγορεύει η νομοθεσία μας, πρέπει να αποκτήσετε την επενδυτική βαθμίδα και έτσι θα μπορέσουμε να έρθουμε να επενδύσουμε. Η κατάκτηση επενδυτικής βαθμίδας θα προσφέρει πάρα πολλές επενδύσεις στη χώρα μας. Τι σημαίνει επενδυτική βαθμίδα? Σημαίνει μια σιγουριά για τον επενδυτή.
Είναι λογικό. Και εγώ δεν θα ήθελα να επενδύσω κάπου που θα υπήρχε πιθανότητα να χάσω τα λεφτά μου. Θα επενδύσω σε μια χώρα η οποία είναι σίγουρη και έχει αποκτήσει την επενδυτική βαθμίδα με βάση κάποια κριτήρια. Και επίσης ο δανεισμός του κράτους θα είναι πολύ πιο φθηνός. Θα δανειζόμαστε πολύ φθηνότερα και από χώρες της Ευρώπης, όπως η Ιταλία, παράδειγμα. Νομίζω ότι γίνεται και ήδη τώρα δανειζόμαστε χαμηλότερα. Είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο σταθερότητας της χώρας την τελευταία τετραετία? Γίνανε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να εκπέμπουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς το εξωτερικό? Ότι κοιτάξτε να δείτε, μπορείτε να έρθετε να επενδύσετε και μπορούν και οι άνθρωποι να βρουν δουλειά εδώ. Ναι, έχει γίνει αυτό, γίνεται αυτό. Το βλέπουμε, είναι εμφανώς, φαίνεται και γι' αυτό οδηγηθήκαμε σε αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα. Ο λαός ψήφισε πάρα πολύ όρημα. Είδε μια σιγουριά στην οικονομική εξέλιξη της χώρας. Είδε μια σιγουριά στην άμυνα της χώρας. Είδε σιγουριά σε πολλά επίπεδα. Είδε σιγουριά ότι μια κυβέρνηση μπορεί και βοηθάει τον πιο φτωχό. Με επιδόματα. Με επιδόματα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Φυσικά πολλά πράγματα πρέπει να διορθωθούν. Αλλά κάποια αυτά που έγιναν προς την οικονομία και την οικονομική στήριξη των ασθενεστέρων ή στην οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, ότι μέσα στην τετραετία αυτή αυξήθηκε το δημόσιο χρέος, αυξήθηκε το ιδιωτικό χρέος. Όμως λοιπόν, αυτά τα οποία περιγράφεται είναι η μία πλευρά του φεγγαριού. Προσέξτε, αυξήθηκε το χρέος ως απόλυτο νούμερο. Ως ποσοστό του ΑΕΠ όμως έπεσε. Δηλαδή, δεν πρέπει να βλέπεις μόνο πόσα χρωστάς, αλλά και τι εισόδημα βγάζεις. Και έτσι να κάνεις τη σύγκριση. Αν το δούμε σε απόλυτα νούμερα, έχει ανέβει. Φυσικά, αφού είχαμε την πανδημία, υπήρχε μια οικονομική, έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια οικονομική χαλάρωση. Μπορούσαν οι κυβερνήσεις να δώσουν περισσότερα σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Αλλά απ' την άλλη, αυξήθηκε πάρα πολύ το ΑΕΠ και αυξάνεται το ΑΕΠ. Κατανοητό. Εγώ θα ήθελα να δούμε λίγο και το κομμάτι της αύξησης του κατώτατου μισθού. Πώς βλέπει ένας επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος της αγοράς, την προσπάθεια της κυβέρνησης να αυξήσει τον κατώτατο μισθό, και αν θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο έχετε να επιβεβαιωθεί ο κανόνας που λέει ότι ο ικανοποιημένος εργαζόμενος είναι ένας πολύ καλός εργαζόμενος? Αυτό ισχύει, ότι δεν υπάρχουν πετυχημένες επιχειρήσεις χωρίς ικανοποιημένος εργαζόμενος. Εμείς οι επιχειρηματίες πρέπει να είμαστε κοντά στους εργαζόμενους και να μην περιμένουμε την αύξηση από την κυβέρνηση του κατώτατου μισθού, αλλά να το προβλέπουμε εμείς, έτσι κάνουμε και εμείς στην επιχείρησή μας. Ναι. Δεν περιμένουμε να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και να αυξήσουμε όλους τους μισθούς μέσα σε ένα μήνα. Το κάνουμε εμείς σταδιακά. Και μάλιστα, εγώ είχα προτείνει στην κυβέρνηση ο κατώτατος μισθός να πάει στα 800 ευρώ και όχι στα 780. Είδα ότι μπορούν οι επιχειρήσεις αυτό να το αντέξουν και αν υπήρξε μια παράλληλη μείωση του μη μισθοδοτικού κόστους, όπως των ασφαλιστικών εισφορών, οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν πολύ περισσότερο το μισθό στους εργαζόμενους. Επίσης, ένας εργαζόμενος, να ξέρετε ότι σήμερα τα πιάνει δουλειά, ένας άνεργος, δεν παίρνει μόνο τα 780 ευρώ του κατώτατου μισθού, αλλά παίρνει και το μισό του Ταμείου Ανεργίας για όσο διάστημα υπολοιπόταν για να τελειώσει η ανεργία του για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, θα έπαιρνε κάποιος 780 ευρώ και άλλα 220, γύρω στα 1000 ευρώ, αν κάποιος άνεργος πιάσει σήμερα δουλειά. Μήπως όμως, κύριε Πρόεδρε, περιγράφεται μια κατάσταση που ενδεχομένως είναι ιδεατή για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά δεν αφορά στους πολλούς, δηλαδή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θεωρούνται, δεν ξέρω πλέον αν είναι, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας? Ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι όλες οι επιχειρήσεις, γιατί και οι μεγάλες επιχειρήσεις απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους. Αλλά να ξέρετε ότι οι μικρές επιχειρήσεις, οι μεσαίες επιχειρήσεις, και αυτές σιγά-σιγά αναπτύσσονται. Υπάρχουν πάρα πολλές επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και θα σας πω ότι όσες ξέρω, τουλάχιστον εγώ, όσες βλέπω και στον ΣΥΡΙΖΑ μου, είναι όλες φούλα από δουλειά, για να το πούμε με τη γλώσσα του λαού. Δεν υπάρχει επιχείρηση σήμερα που να λέει ότι δεν έχω δουλειά, όπως λέγανε τα προηγούμενα χρόνια. Τι άλλαξε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ώστε σήμερα να υπάρχει μια ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, παραγωγική ζήτηση? Διότι υπάρχει ζήτηση από την κατανάλωση και αύξηση των εξαγωγών. Σας είπα και όλες οι επιχειρήσεις απευθύνονται στο εξωτερικό πλέον, γιατί άλλο είναι να απευθύνεσαι σε 9 εκατομμύρια καταναλωτές και άλλο να απευθύνεσαι σε 9 δισεκατομμύρια καταναλωτές. Όλοι έχουν δει ότι εξάγοντας προϊόντα μπορούν να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, να παράξουν μάλιστα και καινοτόμα προϊόντα, τα οποία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Και έτσι σας είπα ότι, και γι' αυτό 9 στις 10 επιχειρήσεις που κάναμε έρευνα στο ΣΕΒΑ
μεσοσέδε, ψάχνουν εργαζόμενους. Όταν ψάχνουν εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, σημαίνει ότι έχουν ανάπτυξη, έχουν δουλειά. Υπάρχει μία ανισότητα όσον αφορά τις περιφέρειες της χώρας. Διάβαζα, κύριε Πρόεδρε, ότι τρεις είναι οι περιφέρειες μεταξύ αυτών και η δική μας εδώ, Κεντρικής Μακεδονίας, που τραβάνε το κουπί όσον αφορά τις εισαγωγές. Σίγουρα υπάρχουν ανισότητες και αυτές πρέπει να τις δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα και να επενδύσουν. Μάλιστα, εμείς, σαν ΣΕΒΕ, σκεφτόμαστε τον επόμενο χρόνο να καλέσουμε επενδυτές από το εξωτερικό, ώστε να τους πληροφορήσουμε τι δυνατότητες δίνει κάθε περιφέρεια της Ελλάδος για να μπορούν να επενδύσουν εκεί. Φυσικά, να τους ενημερώνουμε και τι ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει σε αυτές τις περιφέρειες, αλλά σίγουρα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτές τις περιφέρειες που δεν παράγουν, να παράξουν περισσότερα και να εξάγουν περισσότερα. Το ταξίδι του μακεδονικού σήματος σε αγορές του κόσμου βοήθησε ώστε να υπάρχει αυτή η άνθηση, η έκρηξη στις εξαγωγές και ιδίως όσον αφορά στις δικές μας επιχειρήσεις εδώ, της Μακεδονίας. Οι δικές μας επιχειρήσεις της Μακεδονίας, οι πρώτες 100 επιχειρήσεις έχουν πάρει το μακεδονικό σήμα. Τώρα βάζουν το σήμα πάνω στα προϊόντα τους, γιατί ξέρετε πρέπει να οι ετικέτες οι παλιές πρέπει να τελειώσουν και να βάλουν τις καινούργιες. Ναι. Αρχίζουν και το τυπώνουν, το βάζουν πάνω στα μακεδονικά προϊόντα. Έχει πάρθει ο διαγωνισμός που αφορά τη διαφήμιση του σήματος στο εξωτερικό. Και θα το δούμε μέσα στο 2023 να ανθίζει το μακεδονικό σήμα και να διαφημίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Και χώρες στόχοι είναι Αμερική, Καναδάς και Αυστραλία. Έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό από την Βόρεια Μακεδονία, από επιχειρήσεις της γειτονικής χώρας, κύριε Πρόεδρε. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι όταν αναφέρονται σε μακεδονικά προϊόντα στο εξωτερικό, εννοούν τη γείτονα χώρα. Και μάλιστα είχαμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο των κρασιών της Βόρειας Ελλάδας, τον κύριο Μπουτάρη, τον πρόεδρο της Ένωσής τους, ώστε όταν αναφέρονται σε μακεδονικά κρασιά, εννοούν τα μακεδονικά κρασιά της βόρειας χώρας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα και μέσω του μακεδονικού σήματος είπαμε να κάνουμε κάποιες κοινές ενέργειες, ώστε να μπορούμε να διαδώσουμε, να κάνουμε γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι το Macedonia the Great, η Μακεδονία είναι ελληνική και εδώ παράγονται ελληνικά προϊόντα, μακεδονικά, ποιοτικά, τα οποία έχουν όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος εκπομπής. Γίνονται εκλογές στις 25 Ιουνίου, 26-27 σχηματίζεται κυβέρνηση και υπόθεση εργασίας έχετε απέναντί σας τους επόμενους υπουργούς οικονομικών, ανάπτυξης. Αυτοί οι δύο κυρίως νομίζω. Τους σημαντικότερους. Τι θα τους ζητούσατε, ποια είναι η πολιτική που θα τους δείχνατε ότι είναι η συμφέρουσα και για την οικονομία μας, φυσικά και για τις επιχειρήσεις. Καταρχήν, στήριξη της εξωστρέφειας, να οδηγηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς την εξωστρέφεια. Στήριξη των επενδύσεων, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία πολλά, το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν τα ΕΣΠΑ, υπάρχει ο αναπτυξιακός νόμος, υπάρχουν δανειοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δανειοδοτήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Αυτά να γίνουν όλα, να πηγαίνουν πιο γρήγορα σε επιχειρήσεις. Πηγαίνουν, αλλά να δώσουν και έμφαση σε αυτά. Μείωση φυσικά του μη μισθολογικού κόστους, των ασφαλιστικών εισφορών. Και αυτά, η μείωση αυτή να καταλήξει ο εργαζόμενος. Και έτσι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη στην οικονομία μας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Πάμε, φίλες και φίλοι, σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.